Στις 18 Φλεβάρι, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απεργούν ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που διαλύει περαιτέρω την κοινωνική ασφάλιση, με συνέπεια η πλειοψηφία των σημερινών εργαζομένων να πάρει λιγότερα από 450 ευρώ σύνταξη. Κατοχυρώνονται οι μειώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούνται τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης και η εγγυημένη εθνική σύνταξη φτώχειας των 384 ευρώ. Ανοίγεται ο δρόμος για να τζογάρονται τα αποθεματικά σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Με την ιδιωτικοποίηση, την εξατομίκευση, τις περικοπές, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Η υπονόμευση όμως της κοινωνικής ασφάλισης είναι στρατηγική σας επιλογή. Οι αναφορές σας περί κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μεγάλο ψέμα. Ανάλογα αντεργατικά σχέδια προωθούνται σε Γαλλία, Βέλγιο και αλλού, όπου οι εργαζόμενοι απαντούν αγωνιστικά. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ύφεση που έρχεται, διευκολύνεται τους εργοδότες, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, ανοίγεται μια αγορά δισεκατομμυρίων για τα κέρδη των ασφαλιστικών μονοπωλίων, τους μοιράζεται ζεστό χρήμα. Με την πάλη τους, εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι θα ανατρέψουν τα σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων, απαιτώντας κοινωνική ασφάλιση με ευθύνη του κράτους, με δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.